Φίλες και φίλοι χαίρετε. Σήμερα, Κυριακή, 12 Νοεμβρίου 2023, έχουμε μια ιδιαίτερη ιστορία. Η οποία αυτή η ιδιαίτερη ιστορία έρχεται μέσα από την ομάδα <coughs> των γυναικών που βρισκόμαστε στο τέταρτο επίπεδο στη συμμετοχή. Στο κανάλι μας στη λειτουργία συμμετοχή έχουμε τέσσερα επίπεδα. Στο τέταρτο επίπεδο που είναι μόνο για γυναίκες έχουμε μία εβδομαδιαία συνάντηση μέσω Zoom η οποία είναι σε μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Q&A. Είμαστε περίπου 20 γυναίκες σε αυτή την ομάδα και σιγά σιγά γνωριζόμαστε και γνωρίζουμε η μια της ιστορίας της άλλης μέσα από τις ερωτήσεις που θέτουν προς εμένα κατά τη διάρκεια του Zoom αλλά και μέσω των εξιστορήσεων και των ταυτίσεων με κάποια ζητήματα. Λοιπόν, υπάρχει μια γυναίκα σε αυτή την ομάδα η οποία είναι μια νέα γυναίκα ε, πολύ ταλαιπωρημένη. Πάρα πολύ ταλαιπωρημένη. Βρίσκεται σε μια διαδικασία στην οποία προσπαθεί να διαχειριστεί ένα δύσκολο διαζύγιο στα ζητήματα της διαπαιδαγώγησης των παιδιών. Έχει τελειώσει το διαζύγιο της εδώ και πολύ καιρό. Τα παιδιά της είναι σε σχολική ηλικία. Όμως α, υπάρχει τεράστιο πρόβλημα συνεννόησης μεταξύ του Πρώην συζύγου τη και πατέρα των παιδιών, ο οποίο έχει ένα εντελώ διαφορετικό πνεύμα ω προ τη διαπαιδαγωγή των παιδιών. Με λίγα λόγια, ό,τι χτίζει η μητέρα κατά τη διάρκεια τη παραμονή των παιδιών στο σπίτι τη μητέρα, τα χαλάει η παραμονή των παιδιών, όχι ακριβώ στο σπίτι του πατέρα, στην ευρύτερη οικογένεια του πατέρα. Δεν, δεν θα πω περισσότερο ή δεν θέλω να. Uh, uh, σπάσω το απόρριτο υπάρχει απόρριτο στη συζήτηση που κάνω στο Δαρκτουπί απλώς σας δίνω λίγο ένα background story μια ιστορία υποβάθρου είναι πολύ ταλαιπωρημένη η κοπέλα και um, τη συμπονώ αφάνταστα γιατί θεωρώ ότι αυτό που βιώνει είναι πολύ πιο δύσκολο από αυτό που είχα βιώσει εγώ ε, εγώ μεγάλωσα ουσιαστικά τα παιδιά στα σχολικά χρόνια μόνι. Uh, όταν χώρισα από τον πατέρα των παιδιών, ο γιος μου ήταν τεσσάρων ετών και η κόρη μου ήταν ενάμιση. Δύο χρόνια μετά από το χωρισμό, ο πατέρας τους επανεγκαταστάθηκε στο εξωτερικό και είχα την αποκλειστική ευθύνη των παιδιών, ε, την αποκλειστική φροντίδα. Οπότε δεν υπήρχε ένας δεύτερος γονιός στον οποίο να πηγαίνουν τα παιδιά τα Σαββατοκυριακά, κάποια Σαββατοκυριακά ή να πηγαίνουν κάποια απογεύματα. Ήταν δύσκολο αυτό ήταν εξαιρετικά δύσκολο, όμως δεν ήταν τόσο δύσκολο όσο αν εμ, υπήρχε ένας άλλος γονιός ο οποίος να έχει ένα εντελώς αντίθετο και διαφορετικό πνεύμα ως προς τη διαπαιδαγωγήση των παιδιών, ένας γονιός για παράδειγμα ο οποίος να δίνει πρόσβαση στο διαδίκτυο σε παιδιά σε ηλικίε που είναι απαράδεκτο να έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, λογαριασμού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε παιδιά ανήλικα και διάφορες τέτοιες α, α, πρακτικές οι οποίες μόνο ανησυχία μπορούν να προκαλέσουν σε ένα ενσυνείδητο γονιό σίγουρα αυτό που βιώνει αυτή η κοπέλα είναι πολύ πιο δύσκολο από αυτό που βίωσα εγώ παρόλο που ήμουν μόνιμη όλες τις μέρες και είχα όλες τις ευθύνε. Είναι πολύ πιο δύσκολο. Ε, εδώ θέλω να σημειώσω ότι σε καμία περίπτωση σε καμία απολύτως περίπτωση δεν θεωρώ ότι το φίλο του γονιού είναι αυτό που δίνει την ποιότητα της γονεϊκής του πρακτικής. Γνωρίζω περιπτώσει, περιπτώσεις, περιστάσεις και περιστατικά, όπου μετά από ένα δύσκολο διαζύγιο, κατά τη διάρκεια ενός κακοποιητικού γάμου, η γυναίκα μπορεί να είναι αυτή η οποία είναι πρόσωπο με ανταγωνιστική προσωπικότητα, πρόσωπο με αρχιστικό στυλ προσωπικότητα, το οποίο να είναι αυτό που, το πρόσωπο που να χαλάει αυτά που χτίζει όσον αφορά στην καλή διαπαιδαγώγηση των παιδιών ο πατέρα. Δεν ζούμε σε ένα κοινωνικό κενό, δεν ζούμε σε ένα α, επιστημονικό κενό, γνωρίζουμε κάποια πράγματα α, όσον αφορά στην προστασία των παιδιών από κινδύνους που έχουν να κάνουν με την απρόσεχτη έκθεση του στο διαδίκτυο, με την ελευθερία ώστε παιδιά πολύ μικρή ηλικία που ακόμη δεν έχουν την κρίση για να μπορούν να κατανοήσουν του κινδύνους, να έχουν πρόσβαση σε εφαρμογές όπως το TikTok, ένα παιδί 5 ετών να μπαίνει στο TikTok, ένα παιδί 7 ετών να μπαίνει στο TikTok και να έχει δικό του λογαριασμό και να μπορεί να συνομιλήσει με τον οποιοδήποτε, σίγουρα γνωρίζουμε, μπορούμε να γνωρίζουμε ότι είναι επικίνδυνο. Στα βίντεο που κάνουμε μαζί με τη δόκτωρα Αριστονίκη Θεοδοσίου στις Αριστοτρίτες, συζητήσαμε πρόσφατα και το ζήτημα του εθισμού των παιδιών από το διαδίκτυο και αν θέλετε γράψτε μου στα σχόλια να κάνουμε ένα έτσι πιο ειδικό βίντεο για το σε ποια ηλικία μπορεί ένα παιδί εγκεφαλικά να διαχειριστεί τη γνώση της επικινδυνότητας της χρήσης των κοινωνικών δικτύων. Εντάξει, γιατί εδώ ενήλικες άνθρωποι, μεγάλοι άνθρωποι, άνθρωποι στην ηλικία τη δική μου, που είμαι στη μέση ηλικία, μπορεί να μπουν στο διαδίκτυο και χωρίς να το θέλουν, χωρίς να το επιδιώξουν, να βρεθούν σε κινδύνους διάφορους από τις διάφορες απάτες που γίνονται στο διαδίκτυο, διαφόρων ειδών απάτες. Εάν ένας μεγάλος άνθρωπος, αν ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πλήρως ανεπτυγμένο τον εγκέφαλό του, έχει πλήρως ανεπτυγμένη την κρίση του, είναι ε, πιθανό να πέσει θύμα απάτης από το διαδίκτυο ή να εμπιστευτεί λάθος ανθρώπους, πόσο μάλλον ένα παιδί το οποίο βρίσκεται σε ένα αναπτυξιακό στάδιο που ακόμη δεν έχει αποκτήσει τις πλήρες εγκεφαλ... πλήρης... Της πλήρης εγκεφαλικές του δυνατότητε. Αυτό θα το αφήσουμε για να κάνουμε ένα ξεχωριστό βίντεο με την Αριστονίκη. Λοιπόν, με την κοπέλα αυτή συζητούσαμε γιατί στην ομάδα QA δεν μιλάμε μόνο για ζητήματα που έχουν να κάνουν με σχέσει. Μιλάμε και για ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη μητρότητα. Λέω μητρότητα, επειδή είναι γυναίκε μόνο στην ομάδα και για την γονεϊκότητα γενικότερα. Και η κοπέλα αυτή στην προηγούμενη συνάντηση μα είπε ότι ε, παίρνοντα την απόφαση να διαχειριστεί πιο ψύχραιμα το ζήτημα με τα παιδιά, γιατί αυτό τη έφερνε πάρα πολύ άγχος, πάρα πολύ στρες, και τη εισηγήθηκα να δει παιδοψυχολόγο, έκλεισε συνεδρίες με παιδοψυχολόγο, δεν ξέρω αν έχει ξεκινήσει ακόμη, και να πάει και, να πάει και τα παιδιά στον παιδοψυχολόγο και να πάρει εξειδικευμένη καθοδήγηση από τον παιδοψυχολόγο, ούτω ώστε πώ να διαχειριστεί το θέμα των παιδιών, γιατί, παιδιά, είναι, 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 είναι απίστευτα απίστευτα, απίστευτα ταλαιπωρητικό, φοβιστικό να είσαι γονιός, τα παιδιά σου να είναι μικρά και ακόμη να μην μπορούν να αντιληφθούν πλήρω την πραγματικότητα και να πρέπει να διαχειριστεί το, το, μοίρασμα του μεγαλώματος τους με έναν άνθρωπο με ανταγωνιστικό στυλ προσωπικότητας. Όταν λέμε ανταγωνιστικό στυλ προσωπικότητας, εννοούμε τους ανθρώπους με αρχισιστικό στυλ προσωπικότητας, τους ανθρώπους που είναι τοξικοί, τους ανθρώπους που είναι επιθετικοί και Λοιπόν, πάμε τώρα να σα διαβάσω αυτό που μου έχει γράψει η κοπέλα. Μου το έχει γράψει για να το διαβάσουν στην ομάδα, αλλά εγώ θεώρησα ότι είναι καλή ιδέα να γίνει και ένα ευρύτερο βίντεο, γιατί μπορεί και άλλοι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται σε παρόμοιε συνθήκε και σε παρόμοιε καταστάσει να κατανοήσουν αυτά που βιώνει η κοπέλα, να ταυτιστούν με την απογοήτευση και να αντιληφθούν ότι δεν έχει κανένα απολύτω νόημα, κανένα απολύτω νόημα να παραμένουμε σε νοσηρέ καταστάσει μετά που αυτέ οι νοσηρέ καταστάσει έχουν αποδείξει ξανά και ξανά τον εαυτό του. Λοιπόν, η κοπέλα αυτή μα είχε πει στην ομάδα ότι έχει χρόνια που χώρισε, πολλά, ίσω 8-10 χρόνια δεν ξέρω, και είχε βγει. Σα πω ακριβώ και πότε. Ένα λεπτό να βάλω τα γυαλιά μου. Και είχε βγει από μια κακοποιητική σχέση με έναν αρχή συστή πριν μερικού. μήνες. Μάλιστα. Πριν πέντε μήνε μας είχε πει. Και τι παρατηρήθηκε. Κάτα τη διάρκεια των συναντήσεων της ομάδας, εγώ ήμουν σταθερή στην άποψή μου ότι πρέπει οπωσδήποτε να πάρει βοήθεια από ψυχολόγο για να μάθει να διαχειρίζεται το άγχος της, γιατί δεν ήταν καθόλου α, α, βι βιώσιμο το άγχος τη σε σχέση με τη διαχείριση του του γεγονότος ότι τα παιδιά κάποιες μέρες του μήνα βρίσκονταν σε ένα περιβάλλον στο οποίο δεν είχε κανέναν έλεγχο η μητέρα και στο οποίο περιβάλλον γνώριζε ότι γίνονταν επικίνδυνα πράγματα. Επικίνδυνα του στυλ ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο κλπ. Όχι επικίνδυνα του στυλ να μπορεί να τα καταγγείλει. Ήμουνα έντονη στο ότι you should let go. Πρέπει να αφήσει αυτό τον έντονο έλεγχο που θέλεις να έχεις πάνω στο θέμα, γιατί δυστυχώ. Δυστυχώ, δεν είναι πολλά πράγματα που μπορεί να κάνεις. Να σταματήσει να χτυπά τον εαυτό σου αλήπητα, γιατί δεν μπορεί εκείνε τι ώρε που τα παιδιά είναι εκτό σπιτιού να τα προστατεύσει. Και εμπιστεύσου το ψυχολόγο που θα κάνει προσωπικέ συνεδρίες, που τη σύστησα μία συνάδελφο που είναι και παιδοψυχολόγο και ψυχολόγο ενηλίκων ταυτόχρονα, να σε καθοδηγήσει για να μπορέσει να διαχειριστεί όσο καλύτερα γίνεται αυτή τη συνθήκη, Γιατί τα παιδιά χρειάζονται να έχουν τον ένα γονιό τουλάχιστον ψύχρεμο. Τον ένα γονιό σε καλή ψυχική κατάσταση, σε καλή ε, ψυχική ισορροπία. Και έκανε πίσω, δεν παράτησε τα παιδιά τη, έκανε πίσω από την ε, πολύ έτσι, έντονη αντίσταση προς τον πρώην σύζυγο, προς την πολεμική και άρχισε να εστιάζει στο να δει τι θα κάνει για να διαχειριστεί το τρομερό άγχος που της προκαλούσε όλη αυτή η συνθήκη. Στην τελευταία συνάντηση μας λέει «Για ένα περίεργο λόγο, μόλις έκανα πίσω, δηλαδή μόλις είπε θα διαχειριστώ το θυμό μου και δεν θα ανοίγω καυγάδες συνέχεια με τον πρώην άνδρα μου, οι οποίοι καυγάδες να έχουν ως αποτέλεσμα μεγαλύτερες αντιδράσει από τη πλευρά του και να γίνονται χειρότερα τα πράγματα για τα παιδιά, βρήκα τον εαυτό μου να στέλνω μήνυμα στον πρώη μου. Και τη είπα αυτό. Είναι πολύ συχνό φαινόμενο όταν πάμε να κόψουμε ένα κεφάλι της λερνέας ύδρας της συνεξάρτησης να ξεφυτρώνει άλλο. Είναι τόσο έντονος ο μαζοχισμός που έχουμε οι άνθρωποι με συνεξαρτητικό στυλ προσωπικότητας ώστε δεν μπορούμε να μην ταλαιπωρούμαστε. Οπότε μόλις απελευθερωνόμαστε από μια ταλαιπωρία, πάμε και βάζουμε τον εαυτό μας σε άλλη. Μια κηδεία 600 χιλιόμετρα μακριά. Και αυτό είναι το email που μου έστειλε η κοπέλα για να το διαβάσουμε στην ομάδα. Πήρα την άδεια της όμως και το διαβάζω σε όλους σας. Αν κάποια από τις κοπέλες που παρακολουθεί το βίντεο ενδιαφέρεται για να μπει στο τέταρτο επίπεδο της συμμετοχής, στην περιγραφή όλων των βίντεο υπάρχουν πληροφορίες που μπορείτε να τα δείτε. Καλησπέρα Θέκλα. Πέρασα ένα διήμερο στην κόλαση, έτσι θα το χαρακτηρίσω. Όπως σας είχα πει στην τελευταία μας συνάντηση, έσπασα τον no contact και μάλιστα εγώ η ανόητη το επιδίωξα. Εκείνος μου είπε πόσο πολύ με αγαπάει, ότι έπρεπε να είναι αλλιώς μαζί μου και να μου το δείχνει ότι εγώ ήμουν υπέροχη σε όλα και άλλες φαρφάλες. Ήταν στενοχωρημένος με τον πατέρα του στο νοσοκομείο, ο οποίος ήταν στα τελευταία του άρχισα αμέσω να νιώθω εθισμένη με την επικοινωνία μαζί του, σαν να ήμουν σε απεξάρτηση ηρωίνη και κάποιο μου έδωσε τη δόση μου. Αυτό είναι η συνεξάρτηση. Εξάρτηση. Εξάρτηση από το Limerance που νιώθουμε με αυτόν τον φανταστικό έρωτα. Δεν είναι πραγματικό, είναι φανταστικό. Είναι στο μυαλό μα μέσα. Λίμεραν. Δείτε το playlist με τίτλο Λίμεραν, που σημαίνει αιμονικό ερωτικό μυρικασμό. Επικοινωνούσα καθημερινά να δω πώς είναι η υγεία του πατέρα του και πώς είναι ο ίδιος. Λίγες μέρες μετά επικοινώνησε μαζί μου να μου ανακοινώσει το θάνατο του πατέρα του. Προσπάθησα να είμαι υποστηρικτική. Όταν έμαθα που θα γίνει η κηδεία, αποφάσισα να πάω για το ίστατο αντίο. 600 χιλιόμετρα μακριά. Ήταν σχέση από απόσταση αυτή. Σκεφτόμουν πόσο άσχημα θα είναι αυτός και η μητέρα του και ότι θα μπορούσα να ετοιμάσω ένα φαγητό ή να τους κάνω οποιαδήποτε βοήθεια στο σπίτι να τους ξαλαφρώσω. Πόσο ηλίθια είμαι. Έτσι άφησα τη δουλειά μου. Έφερα τη μαμά μου στις πέντε το χάραμα σπίτι μου να κρατήσει τα παιδιά μου με το πρόσχημα ότι έχω δουλειά και ξεκίνησα μέσα στη νύχτα να ταξιδέψω πέντε ώρες. Πόσα ηλίθια ταξίδια κάναμε σε εξαρτωμένη και ελπίζω να μην κάνουμε από εδώ και πέρα. Κοιτάνοντα, είδα μια μικρή αμηχανία δική του. Η μητέρα του κοίταξε λοξά. Πήγα να συλληπιθώ, να την αγκαλιάσω και ήταν κρύα και απόμακρη. Όπω πάντα. Χωρί να έχει προηγηθεί ποτέ κάτι και χωρί να γνωρίζει ότι έχω παιδιά. Αφού ο γιο τη επί έξι χρόνια δεν τόλμησε να το πει. Είχε η κοπέλα αυτή μητέρα παιδιών σχέση έξι χρόνια με έναν απερίγραπτο τύπο, ο οποίο για έξι χρόνια δεν τόλμησε να πει στη μάνα του ότι η σύντροφο του είχε παιδιά. Και επειδή η σχέση ήταν από απόσταση, μπορούσε να το κρύψει. Αυτό από μόνο του. It speaks volumes που λένε οι Εγγλέζοι. Εκείνος ήταν κάπως πιο ok μαζί μου. Εγώ δε Σαν να μην χωρίσαμε στιγμή. Έτσι είναι οι συνεξαρτώμενοι. Βρήκαν το ναρκωτικό του, they latch on to it. Η λέξη latch είναι μια λέξη που χρησιμοποιείται ε, για το βρέφο το οποίο it latch on to the mother's breast. Που ε, βυζακώνει, βιζα, λέμε στην Κύπρο. Που σαν βεντούζα κολλάει πάνω στο στήθο τη μητέρα του για να πάρει γάλα. Ο συνεξαρτώμενο κολλάει σαν βεντούζα πάνω στον κακοποιητή του. Εκείνο ήταν κάπω πιο οκ okay και μαζί μου, εγώ δε, σαν να μην χωρίσαμε στιγμή. Ένιωθα συνδεδεμένη, ερωτευμένη, στενοχωρημένη για το πέθο του. Βέβαια, ο συνεξαρτόμενο ψάχνει να βρει τον κακοποιητή, ώστε ο... να πάρει όλα τα συναισθήματα του κακοποιητή και να αδειάσει από τα δικά του. Αποφεύγουμε τον εαυτό μα μέσα από τη συνεξάρτηση. Ήμουν δίπλα του συνεχώς. Αργότερα, ψάχνοντας το με τα μάτια, βλέπω ότι μιλούσε με μια πρώην σχέση του η οποία έληξε το 2015. Η κοπέλα αυτή επίσης ήταν σχέση από απόσταση, αλλά πιο κοντινή απόσταση. Ρωτάω τι κάνει εκεί και μου απαντάει ότι ήρθε και μένει σπίτι του στο σαλόνι και πώς την κάλεσε η μητέρα του. Όμως τη είπε ότι έκανα πολλά χιλιόμετρα και εκείνη η καλή κοπέλα έδειξε κατανόηση και αποφάσισε να φύγει για την πόλη της το μεσημέρι μετά την κηδεία. Στο τραπέζι του καφέ ένιωσα παράξενα. Υπήρχε μια οικειότητα με τη μητέρα του και αυτή αδικαιολόγητη στο μυαλό μου. Έχει μόλις πέντε μήνες που χωρίσαμε, μετά από έξι χρόνια. Έτσι ξεκινήσαμε για να πάμε στο σπίτι του. Αυτός με τη μαμά, τη ξαδέρφη και την καλή κοπέλα και εγώ μόνη μου. Φτάνοντα, δεν πρόλαβα να πατήσω στην αυλή, πετάχτηκε έξω και με τράβηξε από το χέρι να πάμε κάπου να μιλήσουμε. Έμεινα στήλι άλατο, να μην ξέρω τι σενάρια να κάνω, αφού η πρώην του ήταν μέσα στο σπίτι. Και εσύ πρώην του ήσου. Και τι δύο πρώην του τι πήρε στην κηδεία. Οι ναρκιστέ και οι ναρκισίστρε θέλουν όλε τι πρώην, όλου του πρώην, να του ανατροφοδοτούν ναρκιστικά. Όχι επειδή του αγαπάνε του πρώην και τι πρώην, αλλά για να παίρνουν ενέργεια. Γι' αυτό οι ναρκιστέ δεν χαλάνε ποτέ τις φιλίε που υποτίθεται δημιουργούμε τους πρώην. Σε πολλές περιπτώσεις η διατήρηση φιλία μετά από ένα χωρισμό γίνεται επειδή το μεν ναρκιστικό μέλος θέλει να έχει το συνεξαρτόμενο μέλος εκεί πέρα για να παίρνει ναρκισιστική τροφοδοσία και παραδοχή όποτε χρειαστεί και από το δε συνεξαρτόμενο μέλο για να κρατάει μια επαφή. Μην τυχόν και τα ξαναβρει με τον τη Θεό. Πραγματικά, οι μόνοι άνθρωποι με του οποίου είναι κατανοητό και αντιληπτό να διατηρούμε αξιοπρεπεί ανθρώπινε σχέσει είναι οι άνθρωποι με του οποίου κάναμε παιδιά και χρειάζεται να συνεννοηθούμε και να συνεργαστούμε για τα παιδιά. Με έναν κόμενο ή μία κόμενα από το παρελθόν, Άμα χωρίσουμε, πρέπει να κόβουμε σχέσει. Γιατί αν ήταν υγιή προσωπικότητα και υγιή η, η σχέση, θα ήμασταν ακόμη μαζί. Για να χωρίσουμε, σημαίνει ότι είτε δεν μα ήθελε, είτε δεν το θέλαμε, δεν τη θέλαμε, είτε κάτι άλλο συνέβαινε. Το οποίο σημαίνει ότι καλύτερα το κόψουμε μαχαίρι για να μην συνεχίζεται η σαπίλα. Αυτή είναι η άποψή μου. Πείτε με παλιοσυντηρητική. Πείτε με ότι έχω παλιέ αξίε. Πείτε με ότι είμαι απολύθωμα. Δεν το θεωρώ υγιέ να κρατάς φιλικέ σχέσει με πρώην εραστή, πρώην ερωμένη, πρώην ερωτικό σύντροφο. Δεν το θεωρώ υγιέ. Να κρατήσει μια αξιοπρεπή σχέση σε επίπεδο επικοινωνία για τα απολύτω απαραίτητα για τα παιδιά που μπορεί να υπάρχουν με έναν άνθρωπο με τον οποίο είχε γάμο ή είχε κάνει παιδιά μαζί, ναι. Αλλά με κανέναν άλλον πρώην ή πρώην. Πρώην άνδρα, πρώην γυναίκα, πρώην κόμενο, πρώην κόμενα, πρώην εραστή, πρώην ερωμένη, πρώην οτιδήποτε. Διαφορετικά είναι σαν να και κουβαλάμε πάνω μας βαρύδια, 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 βαρύδια και μετά λέτε «Μα δεν βρίσκω άνθρωπο, μα δεν έχει έναν άνθρωπο να κάνω μια σχέση». Ενώ έχεις πεντακόσχες, να όχι πεντακόσχες, ίσως δέκα, πέντε και τρεις σχέσεις να έχεις. Τρεις καταστάσεις από το παρελθόν που ακόμη έχει κόλλημα. Μιλάω γενικά, δεν μιλάω ειδικά. Έμεινα στήλη άλατος να μην ξέρω τι σενάρια να κάνω αφού η πρωέν του ήταν μέσα στο σπίτι. Στο δρόμο μου είπε ότι αυτή η καλή κοπέλα έρχεται τα Σαββατοκύριακα από τον Ιούνιο και στηρίζει τη μαμά του που πήγαινε στο νοσοκομείο. Πες μου ότι αυτός μένει με τη μαμά του, να φτιαχτώ. Α, με τη μαμά του. Α, 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 α με τη μαμά του. φτιαχτώ εννοώ. Ένας ενήλικας άνδρας που μένει με τη μάνα του, και με τον πατέρα του έμεινε προφανώ αφού τώρα πεθαίνει ο πατέρα του. Ένα ενήλικα άντρα που μένει με του γονεί του, ο οποίο από ό,τι έχει γράψει έχει καλή εργασία, που σημαίνει δεν είναι οικονομικό το ζήτημα. Κάτι άλλο έχει. Σίγουρα ψυχοσυναισθηματική ανοριμότητα. Αυτή η καλή κοπέλα έρχεται τα Σαββατοκύρια από τον Ιούνιο και στηρίζει τη μαμά του, πήγαινε στο νοσοκομείο και κοιμάται στο σαλόνι του γιατί τη θέλει η μαμά. Όμω δεν υπάρχει κάτι μεταξύ του. Ναι, πιστέψαμε. Με, τη, με σένα πιστεύω ότι μπορεί. Με, 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 τον, με τον τύπο και την κοπέλα πιστεύω να μην έχει. Με τη μαμά και την κοπέλα σίγουρα έχει. Συναισθηματικά αιμομηχτική σχέση. Δεν τη βλέπει ερωτικά όπω βλέπει εμένα. Δεν τη βλέπει συντροφικά όπω βλέπει εμένα. Εσένα ένα πότε είδε συντροφικά κόρη μου άνθρωπο, ο οποίο ήταν έξι χρόνια μαζί σου και δεν είπε στη μάνα του ότι έχει παιδιά. Και ότι η μαμά του στράβωσε που πήγα και τη είπε ότι δεν θέλει να φύγει αυτή. Στα λέω και απορώ τι γράφω. Δηλαδή, φεύγουν από την κηδεία, πάνε στο σπίτι του, στο αυτοκίνητο, είναι αυτό η μάνα του και η καλή κοπέλα, μπαίνουν μέσα στο σπίτι, βγαίνει αυτό απ' έξω και τη λέει: Έλα, έλα, στράβωσε η μάνα μου, στράβωσε η μάνα μου γιατί ήρθε εσύ. Έτσι, σαν λύση, μου έκλεισε δωμάτιο απέναντι από το σπίτι σε ξενοδοχείο και μου υποσχέθηκε πω θα ξεκουραστεί και θα έρθει να πιούμε ένα κρασί και να κοιμηθούμε μαζί. Τέτοιε μπλε, και φούξια. Εντέλ ήρθε για λίγο, η μαμά χτυπούσε τηλέφωνα και απέφευγε να με πλησιάσει. Ε, Πώ να σε πλησιάσει, κόρη. Θα σε πλησιάσει. Θα σε πλησιάσει. Όχι επειδή έχει πένθο. Ξέρετε, έχει παρατηρηθεί ότι οι άνθρωποι που έχουν πένθο έχουν μεγαλύτερη επιθυμία για σεξ από του ανθρώπου που δεν έχουν πένθο και αυτό εξηγείται από ένα μηχανισμό άμυνα, υποσυνείδητο, επιβίωση, που όταν βιώνει θάνατο να θε να κάνει κάτι που έχει σχέση με τη ζωή και γι' αυτό, α σα έχει τύχει, για παράδειγμα, ο σύντροφο σα ή η σύντροφο σα να έχουν πένθο και να επιζητούν το σεξ, μην του κακολογήσετε, γιατί είναι μια φυσιολογική αντίδραση. Αυτό προφανώ όμω δεν ήθελε να κάνει κάτι μαζί σου για να μην προδώσει τη μαμά. Η μαμά! Η μαμά! Η μαμά! Η μαμά. Έχω και τη φωνή του καροναίου. Μου είπε την άλλη μέρα να πω στη δουλειά του, να πιούμε καφέ και να πάμε για φαγητό πριν Ήπια ένα λεξοντανίλ και δεν έκλεισα μάτι. Ποιο λεξοντανίλ να σου κλείσει μάτι. Εδώ, πώ τα λένε. Υπνοστεντό, πώ τα λένε. Υπνοτικό χάπι να έπινε, δεν θα κλείνει μάτι. Ενώ έτρεμα από την κούραση. Δεν μπορούσα να πιστέψω αυτό που γινόταν. Την επόμενη μέρα άλλαξε πάλι και μου είπε ότι πρέπει να φύγω. Αναστατώθηκαν πολλοί ότι έκανα αυτό που ήθελα και τέρμα η αναστάτωση να μην πάω από εκεί να σεβαστώ τον ίδιο και τον πατέρα του. Εγώ που είχα αφήσει την αξιοπρέπειά μου στην πόλη μου, φεύγοντα από το ξενοδοχείο, εγώ που είχα αφήσει την αξιοπρέπειά μου στην πόλη μου, φεύγοντα από το ξενοδοχείο, πήγα στη μητέρα του να χαιρετήσω. Έτσι έπρεπε να του κάνει. Όλου. Και έτσι. Η σκηνή έχει ω εξή. Με βλέπει από το παράθυρο τη κουζίνα στη βεράντα. Μέσα πίνει καφέ η καλή κοπέλα. Σε παρακαλώ πολύ, τη λε η καλή κοπέλα, γιατί σου την έχει πει αυτό η καλή κοπέλα. Όμω δεν φταίει η κοπέλα. Είναι και αυτή θύμα όπω εσύ και εσύ, ε Μπορεί να είναι πολύ καλή κοπέλα και εσύ είσαι καλή κοπέλα, αλλά είσαι κακιά προς τον εαυτό σου. Ανοίγει το παράθυρο μια σταλιά και της λέω «Καλημέρα κυρία Τάδε, τι θες» «Ήρθα να σας χαιρετήσω, επιστρέφω, θέλετε να με ανοίξετε» «Όχι, εδώ έχουμε τη στενοχώρια μας, δεν δεχόμαστε κόσμο» «Μα κυρία Τάδε, ήρθα για να σας συλληπιθώ, δεν χρειάζεται» Και μου έκλεισε στη μούρη το παράθυρο «Σοκαρίστηκα, εγώ απορώ που σοκαρίστηκες» «Και απορώ που πήγες, πήγες πάλι» Η ξαδέρφη του μου είπε πω αντί να είναι με τη μαμά του εχθέ που έκλαιγε, γυρνούσε στα ξενοδοχεία. Η κατάντια μου συνεχίστηκε, αφού βρέθηκα λίγο αργότερα μαζί του σε ένα πάρκινγκ και έκλαιγα σαν την ηλίθια, και έλεγα ότι τον αγαπάω και πήγα να τιμήσω τον πατέρα του και συγγνώμη για την αναστάτωση εκείνη την ώρα επειδή σουνα σε σοκ. Δεν αντιλαμβανόσουνα τον gas lighting που σου γεννόταν από όλου τους... του τη οικογένεια. Γκαζ lighting σου έκανα. Σε έβγαζα, δε στο επεισόδιο για τον gas Ήμουν άϊπνη και μου απάντησε πω δεν μπορεί να κάνει κάτι γι' αυτό. Με είχε αφήσει στο ξενοδοχείο να κοιμηθώ. Έφυγα σκοτωμένη, έξι ώρε ταξίδι, άϊπνη και διαλυμένη και δεν με πήρε ένα τηλέφωνο στο δρόμο. Σιγά που θα σε έπαιρνε. Αυτό ήθελε να φύγει. Γιατί του θύμωσαν η μαμά και οι άλλοι. Η μαμά κυρίω. Έστειλε ένα τεπικό μήνυμα, αν έφτασε, οκ. Okay. Έξι ώρε έκλαιγα. Δεν έφευγαν από το μυαλό μου εικόνε και λόγια. Αντί να ακούσω ευχαριστώ, ζητούσα συγγνώμη. Συγγνώμη που έκανα ένα τόσο μεγάλο ταξίδι για την κηδεία του μπαμπάτου που τουλάχιστον με συμπαθούσε. Δεν μπορώ να καταλάβω πόση σκληρότητα και κακία χωράει σε έναν άνθρωπο. Δεν μπορώ να καταλάβω του λόγου. Πάντα ήμουν ευγενική, περιπητική, πρόθυμη να βοηθήσω. Τι τη έκανα, κι αυτό που με αγαπάει, τάχα. Ο καθένα αγαπάει με την ψυχή του. Τι ψυχή έχει αυτό. Τη ψυχή ενό παιδιού μικρού που αγαπάει τη μαμά του, άρα πολύ λίγο, πολύ μικρά αγαπάει. Που ένιωσα στην αρχή να με θέλει εκεί και μόλι άρχισε τα δράματα, η μάνα του έγιναν ένα. Έκανε αυτό που ήθελε, τέρμα. Η αναστάτωση, τι άκουσα, Θεέ μου, τι. Πόνεσα πάρα πολύ, πάρα πολύ. Η εικόνα τη κοπέλα στο σπίτι μέσα. Ζήλεψα φόρητα. Εγώ θα τη λυπόμουν την κοπέλα σε εκείνο το σπίτι. Με στην κόλαση εκείνη η κοπέλα. Μέσα στην κόλαση εκείνη η κοπέλα. Εγώ στο ξενοδοχείο απέναντι, αυτό να αποφεύγει να έρθουμε κοντά μετά την ιστερία τη Ναμά τα λόγια που άκουσα. Όλα λάθο. Ένα τεράστιο γιατί. Και μια άρνηση να πιστέψω ότι έγινε. Με συγχωρεί για τι πολλέ λέξει που πληκτρολόγησα, δεν το κατάφερα. Κατάλαβα έγκαιρα, παρασύρθηκα. Σε ευχαριστώ για τη δύναμη που μου δίνει. Εύχομαι να αποκτήσω αυτό το σεβασμό κάποια στιγμή. Εύχομαι όλοι μα και όλε μα να αποκτήσουμε αυτό το σεβασμό κάποια στιγμή. Αυτό είναι το μεγαλείο Νότ, το λέω ειρωνικά τη συνεξάρτηση. Και το μεγαλείο. Πάλι ηρωνικά το λέω, της απίθμενης ναρκιστικής κακίας. Μας αποβλακώνει εν εξάρτηση. Χάνουμε τη λογική μας. Είναι ακριβώς έτσι όπως το λέει η κοπέλα. Την ώρα που σε πιάνει αυτό το αλίμωνο, τυφλώνεσαι. Δεν λειτουργεί η λογική σου. Είσαι ακριβώ όπως τον εξαρτημένο. Είναι μια άλλη μορφή εξάρτηση, η οποία είναι εξάρτηση από το λίμερανς. Ο βασικό μηχανισμό με τον οποίο μα καταστρέφει η συνεξάρτηση στι ερωτικέ σχέσει είναι το λίμεραν. Εμμονικός ερωτικό μερικασμό. Ψάξτε να δείτε το playlist για το λίμεραν στα playlist του καναλιού. Τι να πω. Τι να πω. Είμαι σίγουρη πω θα γράψετε τα σχόλια διάφορα και ότι πολλοί και πολλέ θα ταυτιστείτε. Τι ωραία που είμαι, τι ωραίες σχέσεις που κάνουμε σε αυτή την ωραία ελληνική κοινωνία με την Αγία Ελληνική Οικογένεια, οι ορθόδοξες σχέσεις, οι καλές! Bye!